και γεμιστή το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα, ο κατακόσμων Ιουσούφ Αμπντούλ Ογκλή. Του Στάρετς Βαρσανούφιο. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Μέρος 13ο και τελευταίο. Στη ρωσική έκδοση, στο τέλος του βιβλίου, παρατίθενται κάποια αποσπάσματα που συμπληρώνουν τη βιογραφία του μοναχού Νικολάου. Συγγραφέας τους είναι ο Σέργιος Νίλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Μόσχα το 1862. Έκανε ανώτερες σπουδές και ανήκε στην τάξη των διανοουμένων. Αν και δεν είχε ορθόδοξη ανατροφή, σε όρημη ηλικία ανακάλυψε την ορθόδοξη πίστη και η ζωή του άλλαξε. Γνώρισε τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής. Στις αρχές του 20ου αιώνα εγκαταστάθηκε κοντά στην Όπτινα ως έφορος των αρχείων της Μονής. Με την καθοδήγηση του Στάρετς Βαρσανούφιου συνέγραψε και εξέδωσε αρκετά πνευματικά βιβλία. Συνέγραψε βιβλία πνευματικού περιεχομένου που διαβάζονταν άπλιστα από το ρωσικό λαό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του αθεϊστικού καθεστώτος. Επίσης κατέγραψε το ημερολόγιο του με τις συζητήσεις και τις εμπειρίες του από τους μεγάλους στάρετς της Όπτινα. Αυτό το ημερολόγιο εκδόθηκε το 1916 με τίτλο «Στην όχθη του ποταμού του Θεού». Ο Σέργιος Νίλος πέθανε τον Ιανουάριο του 1929. Το απόσπασμα που παραθέτουμε προέρχεται από το βιβλίο «Ουράνιες Μονές» και εκδόθηκε το 1905 στο Τσάρσκογε Σελό. Λίγα χρόνια πριν και μετά το θάνατο του Στάρετς Αμβρόσιου, στο κημητήριο της Σκήτης, κάτω από ένα απλό μνήμα, οι αδελφοί της Σκήτης έθαψαν αυτόν που, όταν ήταν εν ζωή, τον αγαπούσαν όλοι πολύ και άκουγε στο όνομα Νικόλαος. Όμως πιο γνωστός ήταν με το όνομα Τούρκος. Ποιος ήταν όμως αυτός ο άνθρωπος και από πού είχε έλθει στην Όπτινα? Κανείς δεν γνώριζε, εκτός από τους Στάρετς, Αμβρόσιο και Ανατόλιο. Είχε μια ξενική προφορά που τον πρόδιδε. Δήλωνε και ο ίδιος ότι δεν είναι Ρώσος. Έτσι, λόγω της προφοράς και της μελαχρινής όψης του, τον αποκαλούσαν Τούρκο και με αυτό το παρατσούκλι έφυγε και για τον ουρανό. «Νάτι», μου είπε ένας λαϊκός που ήταν καπετάνιος και ταυτόχρονα σταθμάρχης στο σιδηρόδρομο. Το πιο σπουδαίο δεν ήταν η κοινωνική θέση του, αλλά το ότι ήταν άνθρωπος ειλικρινής και αναζητούσε την αλήθεια του Θεού. Ανάμεσα στους αδελφούς της Όπτινα αξιώθηκα να γνωρίσω ένα μοναχό. Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος, ακέραιος, χριστιανός και ασκητής.
ήρθε στη Σκήτη με το βαθμό του συνταγματάρχη και ήταν μορφωμένος. Ήταν περίπου 35 χρονών. Στην αρχή δεν τον πίστευαν, αμφέβαλαν για την ειλικρίνειά του, υποψιάζονταν ότι σκοπός του ήταν η εκκλησιαστική καριέρα, να γίνει δηλαδή διάκονος, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης και μετά ίσως ο επίσκοπος. Όμως αυτή η καχυποψία έφυγε σύντομα. Έμεινε στη Σκήτη ως απλός μοναχός. Στην κουρά του ονομάστηκε Βαρνάβας. Πρόκειται για τον μετέπειτα Στάριτς Βαρσανούφιο. Ο Σέργιος Νίλος χρησιμοποιεί εδώ ψευδόνυμο, γιατί όταν έγραφε ζούσε ακόμη ο Στάριτς Βαρσανούφιος. Αυτός ο μοναχός ζούσε ήσυχα και ταπεινά, διακονούσε στη θύρα της Σκήτης, είχε πάντα καλή διάθεση και στην τράπεζα της Μονής έτρωγε ελάχιστα. Ήταν πολύ απλός και είχε τα χαρακτηριστικά του διαχριστών σαλού. Μερικοί αστειεύονταν μαζί του, τον πείραζαν, με καλοσύνη βέβαια. Ζούσε για 10 χρόνια ησυχαστική ζωή. Στο διακόνημά του υπάκουε στις εντολές του θυρωρού της Μονής, δηλαδή του Τούρκου, και της διαχριστών σαλής Δαρίας. Όταν ο πατήρ Ανατόλιος και ο θυρωρός της Μονής έφυγαν για τον ουρανό, ο πατήρ Βαρνάβας παρέμεινε απλός μοναχός, μέχρι που ήλθε η ώρα και ο Θεός τον κάλεσε στον αγρό του. Το στάρι ήταν όριμο. Ο πατήρ Βαρνάβας θα έπρεπε να γίνει ποιμένας λογικών προβάτων, χειροτονήθηκε ιερέας. 3 χρόνια πριν έλθει στη Σκήτη διαχριστών σαλή Δαρία, τον κάλεσε για συζήτηση και του είπε: «Θα ανέβεις άλλα 10 σκαλάκια και μετά θα έχεις το σταυρό στο στήθος σου». «Τι σταυρό, ήρθε η ώρα να πεθάνω», είπε, «τι εννοείς?» «Θα δείξει ο καιρός. Μόνο αυτό θα σου πω. Είδα κάποιον ιερομόναχο να πηγαίνει τη νύχτα στη Σκήτη της Όπτινα. Μπροστά αντίκρισε ένα λύκο. Φοβήθηκε. Ήταν άγριος και τεράστιος. Τόσο πολύ φοβήθηκε που ανέβηκε στο σταυρό και ο φόβος πέρασε». Ακριβώς 10 μήνες μετά ο αδελφός Βαρνάβας έγινε ιερομόναχος και η ιστορία τελείωσε. Ήτανε χειμώνας και ήρθε η σειρά του πατρός Βαρνάβα να λειτουργήσει στη Σκήτη. Ξεκίνησε μέσα στη νύχτα για να είναι έγκαιρα στο μοναστήρι, να αρχίσει τον όρθρο. Στα μισά περίπου της διαδρομής βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο λύκο. Ήταν ακίνητο, στα μάτια του έλαμπαν. Ο πατήρ Βαρνάβας δεν κρατούσε ούτε μπαστούνι. Τι να κάνει, να γυρίσει πίσω? Ο λύκος θα επετίθετο από την πλάτη. Να συνεχίσει, φοβόταν. Κοκάλωσε και έγινε σαν παράλυτος. Ο λύκος δεν προχωρούσε, μόνο τον κοιτούσε προσεκτικά. Τότε ο πατήρ Βαρνάβας θυμήθηκε πως είναι μοναχός, δηλαδή ζωντανός νεκρός, και ότι οι αδελφοί του περιμένουν στη Μονή να λειτουργήσει. «Μοναχέ, που είναι η πίστη σου?» μονολόγησε. Και αμέσως κράτησε στα χέρια του το σταυρό που είχε στο στήθος του και χωρίς φόβο προχώρησε μπροστά. Σηκώθηκε η τρίχα του λύκου και όχι μόνο δεν του επιτέθηκε, αλλά παραμέρισε αφήνοντας δρόμο ελεύθερο να περάσει. Έτσι ο πατήρ Βαρνάβας έφτασε ανέπαφος και ασφαλής μέχρι την Όπτινα και εκεί θυμήθηκε τα λόγια της διαχριστών σαλής Δαρίας. Αυτός λοιπόν ο πατήρ Βαρνάβας μου διηγήθηκε τη θαυμάσια ιστορία για τον μοναχό Νικόλαο τον Τούρκο. Θα σας μεταφέρω ακριβώς εδώ όπως μου τη διηγήθηκε. Να την ακούσετε και να τη βάλετε στην καρδιά σας. Και θα έρθει καιρός που κι εσείς θα την πείτε σε άλλους ανθρώπους που δεν έχουν χάσει ακόμη το μεγάλο θησαυρό της απλής και γνήσιας πίστης.
Ζούσα στη Σκήτη, διηγεί το πατήρ Βαρνάβας, αρκετό καιρό. Γνωρίζετε τη μοναστική μας ζωή. Ήταν ήρεμη και χωρίς κοσμικές έννοιες. Και πώς μπορεί να είναι διαφορετικά όταν η θλίψη για τον αληθινό μοναχό είναι χαρά? Μπορούμε να παρομοιάσουμε το μοναχό με παλιό παπούτσι που όλοι το πατούν και το λιώνουν. Ιδιαίτερα είναι όμορφη η ζωή εδώ όταν έρχονται οι καλοκαιρινές νύχτες με φεγγάρι. Νιώθεις και ακούς τη νύχτα πως αισθάνεται, αναπνέει και ζει, πως υμνεί την αιώνια δόξα του Δημιουργού, η μητέρα γη, η τροφοδότης μας. Βγαίνεις από το κελί και γύρω βασιλεύει η ευλαβική ησυχία. Βλέπεις από τα παράθυρα των αδελφών μικρά μικρά φωτάκια, είναι τα καντιλάκια και τα κεράκια μπροστά στις εικόνες των κελιών. Ο αέρας της Σκήτης είναι γεμάτος αρώματα από τα λουλούδια, από τη ρετσίνα του πεύκου και την ευωδία από τις προσευχές των μυστικών δούλων του Θεού. Καθαρές καρδιές που είναι άγνωστες στον εχθρικό για αυτούς κόσμο. Πόσες τέτοιες καρδιές λάμπουν στις ορθόδοξες μονές. Από αυτές τις νύχτες ήρθε στο κελί μου ένας μοναχός μας, ο Μακαρίτης Νικόλαος που τον φωνάζουμε Τούρκο. Ήταν ασυνήθιστος άνθρωπος, ντροπαλός, σιωπηλός, ασθενικός. Προσπαθούσε να είναι μακριά από τους ανθρώπους, παρόλο που εμείς τον αγαπούσαμε πολύ. Δεν επισκεπτόταν κανενός στο κελί ούτε την ημέρα ούτε πολύ περισσότερο τη νύχτα. Γι' αυτό όταν ήρθε να με βρει μέσα στη νύχτα παραξενεύτηκα. Με είχε προειδοποιήσει ο πατήρ Ανατόλιος για αυτόν και μου είχε πει ότι θα έρθει να με βρει. Μάλιστα με κατατόπισε χαρακτηριστικά ως εξής. «Ξέρεις, εδώ στη Σκήτη ο Θεός μας έδωσε μια μεγάλη ευλογία να έχουμε ανάμεσά μας το δικό μας Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστόσαλο». «Ποιον Άγιε Πατέρα?» ρώτησα. «Ναι, έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος, ο Κύριος είδε», όπως διαβάζουμε στην προς Δευτέρα Κορινθίους επιστολή, «ταξίδεψε στις ουράνιες μονές, στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο Τούρκος μας, ο Νικόλαος. Εγώ θα σου δώσω την ευλογία να έρθει στο κελί σου, θα τον ρωτήσεις, θα τον ακούσεις με προσοχή και θα γράψεις ό,τι σου πει. Μόνο ό,τι μάθεις από αυτό να μην το πεις σε κανένα, πριν ο άνθρωπος αυτός αναχωρήσει για τον ουρανό». Αυτά μου είχε πει ο πατήρ Ανατόλιος και έτσι έγινε. Μια νύχτα με φεγγάρι, ο δούλος του Θεού, υπακούοντας την εντολή του πνευματικού του, ήρθε στο κελί μου και με σπαστά ρωσικά μου μίλησε για την εμπειρία του και μου περιέγραψε τις ουράνιες μονές, τις οποίες του έδειξε ο φύλακας άγγελός του. Ό,τι όμορφη ήταν αυτή η περιγραφή. Η καρδιά μου σκυρτούσε πλημμυρισμένη από ανίποτη χαρά και ελπίδα. Τα λόγια του έβγαιναν σαν χύμαρος από το στόμα του. Το πρόσωπό του γινόταν όλο και πιο φωτεινό, μέχρι που έφτασε στο σημείο να λάμπει με ένα ανεξήγητο εσωτερικό φως. Φοβήθηκα τότε, αλλά ένιωσα και μια ουράνια χαρά. Το τι μου διηγήθηκε βρίσκονται στο βίο του Αγίου Ανδρέα, του Διαχριστόν Σαλού.
Για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι έβλεπα την αιώνια δόξα που αποτυπώθηκε στο λαμπερό πρόσωπο του Αγίου του Θεού. Έτσι μπορούσε να μιλάει μόνο ο αληθινός πιστός που βλέπει οράματα, αυτά που δεν μπορούμε να δούμε εμείς. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να τον παρακαλώ με μια φωνή που κοβόταν από συγκίνηση να μην σταματήσει αλλά να συνεχίζει να μιλάει. Όταν πάντως τέλειωσε τη διήγησή του, μου είπε με ένα τρυφερό και φωτεινό χαμόγελο: τι άλλο θέλεις να μάθεις, τι να σου πω, θα έρθει ο καιρός που όλα αυτά θα τα δεις κι εσύ. Τι να σου πω, πώς να σου πω. Στην ανθρώπινη γλώσσα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις για να σου περιγράψω τι γίνεται εκεί, ούτε υπάρχουν στη γη τέτοια χρώματα σαν αυτά που είδα εκεί. Πώς να σου το περιγράψω, άκουσε τι θα σου πω. Ξέρεις τι σημαίνει καλή μουσική? Λοιπόν, εγώ άκουσα αυτή τη μουσική και την ακούω και τώρα. Είναι στα αυτιά μου, τώρα που σου μιλάω. Την ακούω, εσύ δεν την ακούς? Πώς, με ποια λόγια θα μπορούσα να σου περιγράψω τη μουσική? Να την καταλάβεις με λόγια δεν μπορείς, αφού δεν την ακούς μαζί μου να χαίρεσαι. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Και αυτά που είδα είναι αδύνατο να τα περιγράψω. Αρκούν σε μένα. Έτσι είναι όπως τα είπα. Αυτά τα τελευταία λόγια τα τόνισε με δύναμη, σαν να ήταν απειλή. Και σε λίγες ημέρες ο Νικόλαός μας κοιμήθηκε. Και μόνο μετά το θάνατό του ο πατήρ Ανατόλιος μας είπε ότι ήταν άγιος άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι ήταν κοινός θνητός, γιατί σε έναν απλό κοινό θνητό δεν δείχνει ο Θεός τέτοια χάρη και έλεος. Ο Νικόλαός μας ήταν μάρτυρας για τον Χριστό και για την ομολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Όταν μετά την κοίμησή του τον πλήναμε, είδαμε ότι όλο το σώμα του ήταν γεμάτο πληγές φοβερές. Εκεί στην πατρίδα του, όπως καταλάβαμε, οι συμπατριώτες του έκοβαν από το δέρμα του ολόκληρα λουριά, και όλα αυτά γιατί πίστεψε και ακολούθησε τον Χριστό. Τον πίεζαν και τον βασάνιζαν να αρνηθεί το σωτήρα μας, αλλά αυτός δεν τον αρνήθηκε. Αργότερα με τη βοήθεια του Θεού απέφυγε πολλά άλλα μαρτύρια και σώθηκε από τους βασανιστές του, καταφεύγοντας στη Ρωσία. Σε μας την Όπτινα τον έστειλε ο πατήρ Αμβρόσιος. Τον έφεραν άρρωστο κάποιοι καλοί άνθρωποι. Γνωρίζαμε γι' αυτόν μόνο ο πατήρ Αμβρόσιος και εγώ, ο ανάξιος πνευματικός του. Τις ημέρες της θλίψης που περνάει τώρα η χώρα μας, η Ρωσία, η μαρτυρική πατρίδα μας, και επειδή αναμένουμε και άλλα μελλοντικά πολύ σκληρούς πειρασμούς που έρχονται για τα πιστά τέκνα της Αγίας Εκκλησίας, ας είναι αυτή η απλή αλλά αληθινή ιστορία βοήθεια και ενίσχυση πνευματική στον αδελφό αναγνώστη και ακροατή. Εμείς ουκ έχουμε νοδεμένους από όλοι, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε, όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιων 13 στίχος 14. Οι ελπίδες μας δεν βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος πριν μισήσει εμάς έχει μισήσει
τον Κύριο, που στον οίκο του πατρός του έχει ετοιμάσει για μας άφθαρτες μονές. Όταν όλες οι φροντίδες του κόσμου στρέφονται εδώ στη γη για να δημιουργήσουν την ευημερία και το βασίλειο της ικανοποίησης των υλικών αναγκών και επιθυμιών του ανθρώπου, όταν όλοι θέλουν να είναι υπερχορτάτοι, ας στραφεί το βλέμμα σου, αδελφέ, προς τα ουράνια, τα πνευματικά, τα ανώτερα πράγματα. Στον πόνο και στη θλίψη ας σε παρηγορήσει η αγάπη και το έλεος του Θεού. Εκεί στην αιώνια βασιλεία του είσαι καλεσμένος. Εκεί στις ουράνιες μονές, όπου ήδη βρίσκονται και χαίρονται οι Άγιοι του Θεού, και μαζί τους ο απλός μοναχός της Όπτινα, Νικόλαος ο Τούρκος. Ακούσατε την εκπομπή «Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα», ο κατακόσμων Ιουσούφ Αμπντούλ Ογκλή. Του Στάρετς Βαρσανούφιο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Αφιέρωμα στον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο,